Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ημέρα των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων. Το 2021 είναι μια ξεχωριστή χρονιά για την πατρίδα μας. Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός εορτάζει την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. Ένα γεγονός μεγίστης σημασίας, όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά για όλα τα έθνη, αφού το ελληνικό έθνος ήταν το πρώτο έθνος στην ιστορία της ανθρωπότητας που σήκωσε το ανάστημά του σε μια αυτοκρατορία και την πολέμησε χωρίς οργανωμένο στρατό και πέτυχε την εθνική ανεξαρτησία του. Η Επανάσταση του 1821 έδωσε στο μακραίον ελληνικό έθνος ένα κράτος και το εισήγαγε στην οικογένεια των εθνικών κρατών. Ο σύλλογός μας θεώρησε υποχρέωσή του να εντάξει στα μικρασιάτικα ένα αφιέρωμα, επιχειρώντας να συμβάλλει στην προώθηση του μηνύματος του αγώνα. Απευθυνθήκαμε σε εξαίρετους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου μας, που όχι μόνο είναι άρτιοι γνώστες του θέματος, αλλά κυρίως αγωνίζονται να διδάξουν μέσα στις τάξεις τα παιδιά μας την έννοια της εθνικής αυτογνωσίας σε μια εποχή που τόσο πολύ δοκιμάζεται. Θα αναδείξουμε απόψε τη σημασία των μοναδικών χαρακτηριστικών της Επανάστασης του 21 στην περιοχή μας, στην Αργολίδα. Ειδικότερα λοιπόν, κάθε εγχείρημα ανάδειξης της τοπικής ιστορίας αποτελεί μέλημά μας, γι' αυτό και ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλαο Μπουμπάρη, ιστορικό και πρόεδρο του Συλλόγου Φιλολόγων Αργολίδας, και τον κύριο Τάσο Χατζιαναστασίου, ιστορικό, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για ένα ξεχωριστό μάθημα ιστορίας και ταυτόχρονα ελπίδας και πίστης στην αξία του αγώνα για τα ιδανικό της ελεύθερης πατρίδας. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε το παραδοσιακό μουσικό σχήμα από τους μουσικούς μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΔΑΜ και τον πρόεδρό της ιδιαίτερα, τον κύριο Παναγιώτη Σκούφη, και την περιφέρεια για την επιχορήγησή τους προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τις εκδηλώσεις. Καλώ τον κύριο Παναγιώτη Σκούφη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΑΜ, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστέ Πατέρα, κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε όλοι μας πως φέτος η χώρα μας γιορτάζει τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης και του αγώνα της ανεξαρτησίας του γένους των Ελλήνων. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα αφιέρωμα στο ρόλο που είχε η περιοχή μας, η περιοχή της Αργολίδας, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας. Οι ιστορικοί κύριος Μπουμπάρης και κύριος Χατζιαναστασίου, συνάδελφοί μου, θα προσεγγίσουν το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα ακούσουμε, όπως σας προείπε και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, την παραδοσιακή μουσική και την ορχήστρα που είναι απόψε κοντά μας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα τιμάτε με την παρουσία σας την εκδήλωση αυτή και σας περιμένω και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις των Μικρασιάτικων και γενικότερα του Φεστιβάλ του Δήμου Άργους Μυκηνών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε και εμείς με τη σειρά μας στην ομιλία, με την έννοια ότι αισθανόμαστε πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε απόψε εδώ, στην Νέα Κύο, σε έναν υπέροχο χώρο, στην Θεομάνα, και ταυτόχρονα η παρουσία σας είναι πάρα πολύ τιμητική για μας. Θέλουμε να εκφράσουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι βρισκόμαστε απόψε εδώ και θα αναφερθούμε στην επέτειο των 200 ετών από την Εθνική Παλιγενεσία, δίνοντας έμφαση από τη δική μου πλευρά στα πολιτικά και πολιτιακά γεγονότα που σχετίζονται με την Αργολίδα, ενώ εκλεκτός φίλος και αγαπητός συνάδελφος Τάσο Χατζιαναστασίου θα σας μιλήσει για τα στρατιωτικά γεγονότα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Πελοπόννησος αποτελεί στην πραγματικότητα την ναυαρχίδα της Επανάστασης, όπως χαρακτηριστικά έχει υποθεί, και βέβαια η περιοχή της Αργολίδας ακριβώς αυτό κάνει, είναι πρωτοπόρος. Στον τομέα της πολιτικής και πολιτιακής συγκρότησης που θα αναφερθώ, θα παρακολουθήσουμε την διαδικασία της συγκρότησης του κράτους των Ελλήνων. Ήδη από την πρώτη στιγμή της Εθνικής Παλιγενεσίας τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κράτος που θα συμπεριλάβει το έθνος των Ελλήνων και μάλιστα θα ενταχθεί στην φωτισμένη, όπως θεωρούσαν τότε, πεφωτισμένη, για να χρησιμοποιήσω τον όρο, της εποχής Ευρώπη, και αυτό οπωσδήποτε θα φανεί και μέσα από τα συντάγματα και τις εθνοσυνελεύσεις που, με την μικρή, αν θέλετε, εξαίρεση του δεύτερης εθνοσύνωσης που γίνεται στο άστρο της Κοινουρίας, όλες οι υπόλοιπες πραγματοποιούνται σε αυτό που σήμερα ορίζουμε νομό Αργολίδας.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η χώρα μας έχει μια μεγάλη συνταγματική παράδοση. Αυτό φαίνεται πραγματικά από την εποχή της Επανάστασης, όταν αμέσως ξεκινάει αυτή η διαδικασία της συγκρότησης του έθνους κράτους πάνω σε κάποια πρότυπα που οπωσδήποτε δεν έχουν καμία σχέση με το Οθωμανικό παρελθόν. Στόχος των Ελλήνων είναι να συγκροτήσουν ένα έθνος κράτος που θα ανταποκρίνεται στα κελεύσματα της εποχής, μιας εποχής που έχει ξεκινήσει κατά τον προηγούμενο αιώνα με την παράδοση της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης και ταυτόχρονα βέβαια συντηρεί την βαθιά πεποίθηση των Ελλήνων ότι καταγόμενοι από το ευκλαίες γένος των αρχαίων Ελλήνων έχουν ρόλο και στην σύγχρονη για την εποχή εκείνη πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός διαπαιδαγωγείται μέσα στην συνταγματική και πολιτιακή συγκρότηση. Δηλαδή αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο οπωσδήποτε θα έχει θεσμούς σύγχρονους για την εποχή και καμία σχέση με το Οθωμανικό παρελθόν. Άλλωστε αυτός ήταν και ο μεγάλος στόχος της Επανάστασης. Θα σταθούμε βέβαια σε αυτούς που υπήρξαν οι πρωτοπόροι αυτής της διαδικασίας. Θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ο μεγάλος πρωτοπόρος ήταν ο Ρήγας Βελεστινλής, ο οποίος λίγο πριν θυσιαστεί για την πατρίδα κυκλοφόρησε κάποια κείμενα πολιτιακής συγκρότησης σε ένα όραμα το οποίο βέβαια δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά έδειξε οπωσδήποτε άνοιξε τον δρόμο. Λίγα χρόνια αργότερα, κάτω βέβαια από την επίνευση των ξένων προστατών, τα Ιόνια νησιά είναι τα πρώτα, θα λέγαμε, τμήματα του ελληνισμού που αποκτούν μια στοιχειώδη κρατική οργάνωση και έχουν τρία συνταγματικά κείμενα, το 1800, το 1803, το δεύτερο ακριβώς είναι και το, αν θέλετε, πιο σημαντικό, και το 1817. Βρίσκονται βέβαια σε μια εποχή όπου οι μεγάλες δυνάμεις τα διεκδικούν αυτά τα νησιά, καταλήγουν τελικά στη Βρετανική προστασία και όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1864 ενσωματώνονται στον εθνικό κορμό και μάλιστα, για να πω και κάτι εκτός, αν θέλετε, της εθνικής παλιγενεσίας, η παρουσία των επτανήσιων βουλευτών τότε στην Εθνοσυνέλευση του 1862-64 υπήρξε καθοριστική για να φτιαχτεί ένα σύνταγμα πραγματικά πρωτοποριακό. Πότε στην ουσία έχουμε την αφετηρία της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας? Θα τολμούσα να πω με την έναρξη της Επανάστασης. Γνωρίζουμε όλοι ότι η έναρξη της Επανάστασης γίνεται στη Μολδαβία και τη Βλαχία τον Φεβρουάριο του 1821 από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, πριν ξεσπάσει στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Ακόμα και σε εκείνη την επαναστατική προκήρυξη του Υψηλάντη φαίνεται ακριβώς η ανάγκη των Ελλήνων να συγκροτήσουν ένα έθνος που θα είναι πεφωτισμένο και αυτό. Δηλαδή, με οδηγό και την Εκκλησία θα καταφέρουν να φτιάξουν ένα κράτος που θα τους βοηθήσει να μην αισθάνονται πλέον όχι μόνο ανελεύθεροι, αλλά ταυτόχρονα ότι βρίσκονται στο περιθώριο της ιστορίας. Ο χαρακτήρας τώρα των κειμένων της Επανάστασης, της ίδιας της Επανάστασης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ριζοσπαστικός και εμπνέεται από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Ταυτόχρονα έχουμε την ανάγκη συγκρότησης αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ έντονα ήδη από την πρώτη επανάσταση που γίνεται στην Πιάδα, από την πρώτη Εθνοσυνέλευση που γίνεται στην Πιάδα, όπως γνωρίζουμε, στις 20 Δεκεμβρίου του 1821, και την πρωτοχρονιά του 1822 έχουμε την ψήφιση του συντάγματος και την διακήρυξη ότι το ελληνικό έθνος, το υποφρικόδινο οθωμανική κυριαρχία ευρισκόμενο, κηρύσει ενώπιον Θεού και ανθρώπου την πολιτική αυτού ύπαρξη και ανεξαρτησία. Πέρα από τη συγκίνηση που αισθανόμαστε ακόμα και σήμερα όταν το διαβάζουμε αυτό, δεν είναι μόνο θέμα συγκίνησης, είναι στην πραγματικότητα μία, αν θέλετε, τομή. Δηλαδή το ελληνικό έθνος ξαναβρίσκει τον δρόμο του μέσα από την κρατική οντότητα. Φυσικά το σύνταγμα αυτό που ονομάζεται προσωρινό παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα τα δούμε, όμως ανεξάρτητα από το ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της θα λέγαμε διαδικασίας, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έγινε κατανοητό σε όλους τους Έλληνες πρώτα απ' όλα και το διακήρυξαν σε όλο τον κόσμο ότι πλέον υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός ελληνικού κράτους στην Νότια Βαλκανική. Γι' αυτό το λόγο συζητάμε για τα συντάγματα του αγώνα μετά από 200 χρόνια. Δεν είναι κείμενα που απλώς έχουν μια ιστορική αξία, αλλά είναι ταυτόχρονα δείγματα αυτής της πορείας των 200 ετών από την εθνική παλιγενεσία ως σήμερα, ότι για τους Έλληνες η ύπαρξη συνταγματικών θεσμών, δηλαδή ενός κράτους δικαίου θα λέγαμε, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς αποτελεί μια, θα λέγαμε, αν θέλετε, ονειρική διάσταση. Γίνεται προσπάθεια να υπάρξει στην πραγματικότητα.
Η Εθνία Γερσία δεν λάμβανε μόνο χώρα στα πεδία των μαχών, που θα τα ακούσουμε αυτά σε λίγο από τον Τάσο πολύ αναλυτικά και πολύ όμορφα, αλλά ταυτόχρονα στις εθνοσυνελεύσεις θα λέγαμε ότι υπήρχε ένα εργαστήρι δημιουργικών ιδεών. Μια προσπάθεια δηλαδή να έρθουν θεσμοί προερχόμενοι από το εξωτερικό, αλλά ριζωμένοι και όλα στη βαθιά δημοκρατική παράδοση, εμπνευσμένη όλη αυτή η διαδικασία από την αρχαία Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος, που όπως σας είπα και προηγουμένως και το γνωρίζετε φυσικά, ψηφίζεται την πρωτοχρονιά του 1822. Κατοχυρώνει ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι για να κατοχυρωθούν ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι δικαιώματα του ανθρώπου από μόνο του, αλλά είναι δικαιώματα που αναγνωρίζονται από ένα κρατικό θεσμό. Επίσης, καταργείται το ασιατικό δίκαιο, τόσο το οθωμανικό, αν θέλετε, πολιτικό, όσο και το εκκλησιαστικό. Είναι η απόλυτη λογική κίνηση αυτό, ότι η Επανάσταση των Ελλήνων δεν έχει κανέναν στόχο να υποκαταστήσει την Οθωμανική κυριαρχία, αλλά να την διώξει έτσι και να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό. Υιοθετείται επίσης το γαλλικό εμπορικό δίκαιο. Έτσι, κάνουμε μια αναφορά στη Γαλλία. Κατά ευτυχή συγκυρία, η σημερινή επέτειος είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, η κατάληψη της Βαστίλης. Έτσι, και θυμόμαστε και τη φράση του Κολοκοτρώνη ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι αυτή που άνοιξε τα μάτια μας και μας έκανε να σκεφτούμε ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι. Θεσμοθετείται η διάκριση των εξουσιών. Αυτή η διαδικασία υπάρχει, όπως θα γνωρίζετε οι περισσότεροι τουλάχιστον, ήδη από τον Αριστοτέλη στα πολιτικά. Δεν είναι κάτι που υπάρχει στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως το γνωρίζουμε από τον Μοντεσκιέ με την γνωστή φράση «Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir», πρέπει η εξουσία να σταματάει την εξουσία. Οπωσδήποτε όμως υπάρχει και η επίδραση της Ευρώπης. Η διάκριση των εξουσιών θεσμοθετείται λοιπόν. Η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητη και υπάρχουν βέβαια έτσι ισοσταθμισμένα στο πρώτο σύνταγμα το εκτελεστικό και το βουλευτικό. Μία τομή που δείχνει ότι κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι το κλίμα, το κυρίαρχο κλίμα στην Ευρώπη της παλινόρθωσης, είναι το γεγονός ότι δεν ορίζεται στο Σύνταγμα ένας αρχηγός κράτους. Δεν υπάρχει κάποιος εστεμένος καταρχάς, αλλά δεν ορίζεται γενικώς. Αυτό αποτελεί μια τομή. Βέβαια, για να μην το φτάσουμε έτσι και σε προκαλέσουμε και τεράστια αρνητική εντύπωση στην Ευρώπη, φροντίζουμε να ονομάσουμε το Σύνταγμα αυτό προσωρινόν. Δηλαδή, θα το ξαναδούμε, θα το αφήσουμε. Δεν πρέπει να λησμονούμε έτσι ότι πέρα από τις ιδέες αυτές περί δημοκρατικότητας, την ίδια στιγμή υπάρχουν και άλλες τάσεις μέσα, προκειμένου να έρθει κάποιος εστεμένος από την Ευρώπη και να αναλάβει την αρχηγία του κράτους, προκειμένου να είμαστε στο πνεύμα της εποχής που είναι δύσκολο φυσικά για επαναστατικά κινήματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι η μόνη επιτυχημένη επανάσταση στη δεκαετία του 1820. Δεν υπάρχει κάποια άλλη στην Ευρώπη. Ένα χρόνο αργότερα, το 1823, στο Άστρο της Κοινωνίας, έχουμε τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση, όπου έχουμε πλέον έτσι την, θα λέγαμε, αναθεώρηση, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του συνταγματικού δικαίου, των μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος, και έχουμε την κατάργηση πρώτα απ' όλα των τοπικών πολιτευμάτων. Ξέρουμε όλοι ότι πριν φτάσουμε στην Εθνοσυνέλευση είχε δημιουργηθεί ο Οργανισμός Πελοποννησιακής Γερουσίας, η νομική διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, κάποιες προσπάθειες σε τοπικό επίπεδο. Η κατάληψη, η άλωση της Τριπολιτσάς το Σεπτέμβριο έδειξε πλέον ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά σε ένα πλαίσιο τοπικό, θα έπρεπε να πάμε σε κάτι γενικότερο. Με ψήφισμα λοιπόν της δεύτερης Εθνοσυνέλευσης καταργούνται τα τοπικά πολιτεύματα. Και λαμβάνεται και ένα άλλο μέτρο, το οποίο βέβαια θα έχει και δυσμενείς, αν θέλετε, αντιδράσεις, είναι η κατάργηση της αρχιστρατηγίας. Εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Ο στόχος είναι να πληγεί ο Κολοκοτρώνης στη συγκεκριμένη περίπτωση, και βέβαια αυτό θα οδηγήσει σε διάφορα ζητήματα. Στο δεύτερο σύνταγμα, σε αυτό του Άστρου της Κοινωνίας, που παίρνει βέβαια τον τίτλο «Νόμος της Επιδαύρου», για να φανεί ακριβώς η συνέχεια, υπάρχει επίσης και μια μικρή ενίσχυση του βουλευτικού. Δηλαδή, ενώ το πρώτο σύνταγμα ήταν ισοσταθμισμένες οι δύο αυτές εξουσίες, βουλευτικό και εκτελεστικό, το εκτελεστικό έχει πλέον την λεγόμενη αναβλητική αρνησικυρία, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει επάπειρο, αν θέλετε, κάποιο νομοθέτημα, έχει μόνο ένα περιορισμένο χαρακτήρα. Τα ατομικά δικαιώματα επεκτείνονται.
Δηλαδή, αν δούμε, ας πούμε, το Σύνταγμα, το δεύτερο, το νόμο της επιδάφους, θα δούμε ότι ο κατάλογος έχει διευρυνθεί. Και μάλιστα εκεί τονίζεται και κάτι που ακόμα και σήμερα προκαλεί συγκίνηση, ότι τονίζεται, αν θέλετε, η ευθύνη του κράτους να προστατεύσει χείρες, ορφανά και να δώσει συντάξεις ή τέλος πάντων ό,τι καλύτερο μπορεί σε όλους όσοι θα δώσουν, θα προσφέρουν στον αγώνα όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου η χώρα να είναι τελικά ελεύθερη. Επίσης, έχουμε για πρώτη φορά, αυτό ακριβώς δηλώνει ότι έχουμε κάποια κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή όπως είναι η εκπαίδευση καθ' όλη την επικράτεια και αυτό που σας ανέφερα, καταβολή κάποιου σταθερού πόρου ζωής στις χείρες και τα ορφανά των πεσόντων. Και διευρύνεται επίσης το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεστε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο ελεύθερο ελληνικό κράτος πια το 1844 σχεδόν έχουμε το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Η προεργασία έχει γίνει ήδη από τα συντάγματα της Επανάστασης. Για να πολιτογραφηθούν τώρα οι ετερόχθονες, η απαίτηση είναι να έχουν την ελληνική φωνή πάτριων. Δηλαδή να μιλούν ελληνικά. Εντάξει, αν δεν είναι ελληνόφωνοι, μπορούν μετά από πενταετή μόνιμη διαμονή στην ελληνική επικράτεια να πολιτογραφηθούν και 10 χρόνια μετά την πολιτογράφηση αποκτούν και το δικαίωμα του εκλέγεστε. Δηλαδή δείχνει εδώ το Σύνταγμα ότι δεν περιορίζεται στους Έλληνες, ακολουθώντας αν θέλετε αυτή την γνωστή φράση του Ισοκράτη, Έλληνες είναι οι μετέχοντες της ημετέρας παιδείας. Και μάλιστα για να το τονίσει αυτό λέει ότι αλλοδαπή ή αλλόγλωση ετερόχθων στα γονεί επανάστασης πολιτογραφούνται εφόσον έχουν προσφέρει σημαντικάς εκδουλεύσεις. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα όρια δεν είναι απόλυτα αν κάποιος έρθει και πραγματικά αναγνωριστεί ότι έχει συμβάλει στην ελευθερία των Ελλήνων, οπωσδήποτε θα ξεπεραστούν αυτές οι τυπικότητες και θα το πολιτογραφηθεί Έλληνας γιατί θα το έχει αποδείξει αν θέλετε στην πράξη. Ύστερα ήρθαν οι εμφύλοι πόλεμοι και οπωσδήποτε τα πράγματα δεν ήταν ιδιαίτερως θετικά. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η εικόνα της Επανάστασης, όπως κάθε Επανάσταση, έχει και κάποιες πλευρές που δεν είναι τόσο φωτεινές. Όμως δεν χρειάζεται αυτές να αποκτήσουν φως και να επισκιάσουν τις άλλες καταστάσεις. Φτάνουμε λοιπόν μετά από πολλές περιπέτειες και αφού μάλιστα πρέπει να γίνει δίνεται μεγάλη μάχη, αν θέλετε, στο πού θα γίνει τέλος πάντων αυτή η τρίτη εθνοσυνέλευση, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, έτσι κάποιο κομμάτι είναι στην Αίγινα, κάποιο κομμάτι είναι στην Ερμιόνη, τέλος πάντων αποφασίζουν, τα βρίσκουν μάλιστα με παρέμβαση των Βρετανών, του Τσέρτς και του Κόχραν, γίνεται μια παρέμβαση να καταλήξουν στην Τριζίνα, κάπου να μοιράσουν αν θέλετε αυτή την απόσταση και προχωράμε πλέον την Πρωτομαγιά του 1827 στο πολιτικό σύνταγμα της Ελλάδος. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον τίτλο. Δεν είναι προσωρινόν πλέον. Είναι πολίτευμα, είναι το σύνταγμα μιας χώρας που αισθάνεται ότι βρίσκεται μισό βήμα πριν από το να ενταχθεί στα ελεύθερα έθνη. Αυτό φαίνεται στον τίτλο. Εντάξει. Και θεωρείται το πλέον φιλελεύθερο και δημοκρατικό σύνταγμα της εποχής του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ μπροστά. Εκείνη την εποχή δεν φαίνεται να υπάρχει στον κόσμο κάτι που να μπορεί να σταθεί δίπλα του. Έχει πάρει στοιχεία από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα φαίνεται αυτό από την καθιέρωση της μονοπρόσωπης εξουσίας. Στη θέση του βουλευτικού και του εκτελεστικού που υπήρχε πριν, υπάρχει πλέον ο κυβερνήτης με επταετή θητεία, φέρνει στο μυαλό, θα λέγαμε, τηρουμένων των αναλογιών τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Και ταυτόχρονα, βέβαια, ακολουθώντας τη λογική του Αμερικανικού Συντάγματος, ορίζονται και θεσμικά αντίβαρα σε αυτή την εξουσία. Όπως έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάποια αντίβαρα, προκειμένου να μην μετατρέψει την εξουσία του σε προσωπική. Έχουμε υπόψη μας από τον προηγούμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μια τέτοια κατάσταση, πώς θεσμικά η χώρα μπορούσε να προστατευτεί από μια τέτοια διαδικασία. Και εκείνο που είναι σημαντικό είναι το άρθρο 5. Η κυριαρχία εν υπάρχει στο έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει υπέρ αυτού και υπάρχει εξ αυτού. Είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας που είναι πρωτοποριακή για την εποχή. Την ξαναβρίσκουμε με αυτή την διατύπωση στο Σύνταγμα του 1864. Στο Σύνταγμα του 1844 περνάει κάπως, επιτρέψτε μου να πω, την κήτη χωρίς να το δούμε ιδιαίτερος. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό σύνταγμα. Τώρα, όταν έρχεται βέβαια ο Καποδίστριας, από τα πρώτα πράγματα που ζητάει είναι να μην εφαρμοστεί το Σύνταγμα, γιατί οι συνθήκες βέβαια δεν είναι οι κατάλληλες. Εντάξει. Και
η Καποδιστριακή, ας το πούμε έτσι, Εθνοσυνέλευση συγκροτείται στο Άργος τον Ιούλιο του 1829, λίγες μέρες πριν από την σημερινή, έτσι θα λέγαμε σε επέτειο. Δεν ψηφίζει νέο σύνταγμα, γιατί ο Καποδίστριας λέει ότι δεν χρειάζεται, και επικυρώνει μάλιστα εκ των υστέρων την αναστολή του συντάγματος της Τριζίνας και αντικαθιστά το Πανελλήνιο με τη Γερουσία. Εκεί όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε πλέον πραγματικά σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Λίγους μήνες αργότερα, έτσι στις 14 Σεπτεμβρίου, δύο μήνες μετά, δίνεται η τελευταία μάχη της Επανάστασης, και πλέον, έχοντας μεσολαβήσει και η ναυμαχία του Ναυαρίνου και ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος που έχει εκδηλωθεί το 28-29, η χώρα πλέον ξέρει ότι παλεύει πλέον για το ποια θα είναι η οριστική της θέση, αν θα είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη, και ποια θα είναι τα σύνορά της. Είναι πλέον μια χώρα στα πρώτα της βήματα. Δολοφονείται ο Καποδίστριας, όπως όλοι γνωρίζουμε, το Σεπτέμβριο του 1831, και στο Άργος στις 5 Δεκεμβρίου του 1831 συγκαλείται η 5η Εθνοσυνέλευση. Αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και υπάρχουν βέβαια έτοιμοι οι αντίπαλοι, αν θέλετε, της Καποδιστριακής μερίδας, είναι έτοιμοι να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό. Ανακηρύσσεται βέβαια, αν θέλετε, διάδοχος κατά κάποιο τρόπο του αδερφού του Αυγουστίνος Καποδίστριας, αλλά δεν συγκεντρώνει την αποδοχή. Και διασπάται αυτή η Εθνοσυνέλευση από τους λεγόμενους συνταγματικούς, οι οποίοι μεταφέρουν στην Κόρινθο τη δική τους ομάδα και δημιουργούν μια καινούργια Εθνοσυνέλευση, την τέταρτη κατά συνέχεια, θέλοντας να δείξουν ότι δεν αναγνωρίζουν αυτοί ως πέμπτη, αλλά ότι συνεχίζουν το έργο της τέταρτης που είχε συγκληθεί στο Άργος το 1829. Παρ' όλα αυτά, όσοι απομένουν, οι Καποδιστριακοί, ας τους πούμε έτσι, δημιουργούν ένα καινούριο σύνταγμα, το λεγόμενο ηγεμονικό. Είναι εμφανές πλέον ότι η χώρα πηγαίνει πλέον σε μια λογική να κυβερνηθεί από έναν εστεμένο ηγεμόνα, αρχικά από τον Λεοπόλδο του Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος παρετείται από την θέση του και μάλιστα γίνεται ο πρώτος βασιλιάς του Βελγίου, μιας χώρας που περίπου εκείνη την εποχή αποκτά τη δική της ανεξαρτησία από την Ολλανδία. Η δυναστεία μάλιστα εξακολουθεί να βρίσκεται να κυβερνά το Βέλγιο. Έτσι, όλοι οι βασιλείς του Βελγίου είναι απόγονοι του Λεοπόλδου του Σαξ-Κόμπουργκ. Το σύνταγμα αυτό έχει κάποια φιλελεύθερα στοιχεία, αλλά φυσικά δεν είναι δημοκρατικό, γιατί αναγνωρίζει πάρα πολλά στοιχεία στον ηγεμόνα. Υπάρχει μια προσπάθεια κάπως να μετριαστούν τα πράγματα, ωστόσο το σύνταγμα αυτό δεν θα εφαρμοστεί ποτέ, και μάλιστα η Εθνοσυνέλευση, η πέμπτη του Άργους, θα διαλυθεί κατόπιν παρέμβασης των δυνάμεων, που θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να προκαταβάλουν τον ηγεμόνα, τον Όθωνα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με κάποιο σύνταγμα, ότι θα έρθει αυτός και από εκεί και πέρα θα δει τι θα κάνει, έχοντας μάλιστα και την ελαίο Θεού, αν θέλετε, διαδικασία. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Όθωνας, όταν έρχεται στην Ελλάδα, είναι ένας νέος άνθρωπος περίπου στα 17, ούτε καν 18. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με τον επόμενο βασιλιά, όπως γνωρίζουμε όλοι, έτσι, τον Γεώργιο τον Πρώτο, σε αντίστοιχη ηλικία έρχεται και αυτός. Η διαφορά είναι βέβαια, όπως γνωρίζουμε, ότι ο Όθωνας έχει αντιβασιλείς, ενώ έχοντας πλέον την πείρα της αντιβασιλείας, όταν έρχεται ο Γεώργιος, η Βουλή των Ελλήνων τον ανακηρύσει αυτομάτως ενήλικα, προκειμένου να κυβερνήσει ο ίδιος, να μην περάσει ξανά η χώρα αυτό το καθεστώς της αντιβασιλείας. Εννοείται ότι με την αντιβασιλεία και την απόλυτη μοναρχία του Όθωνα από το 1835 το δεύτερο, δεν έχουμε σύνταγμα στη χώρα. Θα χρειαστεί να γίνει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, προκειμένου η χώρα να αποκτήσει σύνταγμα. Από εκεί και ύστερα, από το 1844 μέχρι πριν δύο χρόνια που είχαμε μια ακόμα αναθεώρηση του γνωστού συντάγματος του 1975, είναι στην πραγματικότητα ελάχιστες οι χρονιές που η χώρα δεν κυβερνήθηκε από συνταγματικούς θεσμούς. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η συνταγματική της ροή ήταν ομαλή. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου το σύνταγμα, όποιο και αν ίσχυε, δεν ίσχυε στον βαθμό που θα έπρεπε να ισχύει. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε, και αυτό άλλωστε το αποδεικνύει και το γεγονός ότι έχουμε ελάχιστες χρονιές, έτσι, είναι πολύ μικρές τα έτη στην Ελλάδα που είχαμε δικτατορίες, αν σκεφτείτε. Αυτό σημαίνει την βαθιά προσήλωση των Ελλήνων στους δημοκρατικούς θεσμούς. Φυσικά, χρειάζονται να γίνουν πράγματα διαρκώς. Κάνοντας λοιπόν μια αποτίμηση των συνταγμάτων του αγώνα, μπορούμε να πούμε ότι καταρτίστηκαν με δημοκρατικό τρόπο από αντιπροσώπους. Φυσικά υπάρχουν επιμέρους ενστάσεις σχετικά με το ποιοι πήραν μέρος και ποιοι θα έπρεπε ίσως να είχαν πάρει. Υπήρξαν και αντιδράσεις και σε εκείνο το σύστημα, αλλά τέλος πάντων.
Υπήρξε βέβαια και μια ξένη επιρροή, αλλά όπως ανέφερα και στην αρχή, το βασικό ξεπηδά από την δημοκρατική παράδοση του ελληνικού λαού που βρίσκει τις ρίζες της βέβαια στην αρχαία Ελλάδα. Είναι λοιπόν ένα συγκεντρωτικό κράτος δυτικού τύπου αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε. Έχουμε στρέψει την πλάτη μας όχι μόνο στον Οθωμανικό τρόπο, αν θέλετε, διακυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα και στην χώρα που, όπως έχει πει και η ιστορικός η κυρία Μαρία Ευθυμίου, ήταν στην καρδιά των περισσότερων Ελλήνων όταν ξεκίνησε την Επανάσταση, την Ρωσία. Έχουν στρέψει την πλάτη τους σε ό,τι αφορά την πολιτική συγκρότηση της Ρωσίας. Δεν ακολουθούν τη λογική της τσαρικής Ρωσίας, στρέφονται προς τη Γαλλία και την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντλώντας τα πρότυπά τους. Από εκεί και πέρα υπάρχει η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, της ισότητας και της ελευθερίας που έχουν γίνει αποδεκτές από όλους. Τα συνταγματικά κείμενα του αγώνα ήταν, με την εξαίρεση του ηγεμονικού, δημοκρατικά και φιλελεύθερα. Πρέπει να καταλάβουμε έτσι τη διάκριση ανάμεσα στο φιλελεύθερος για εκείνη την εποχή και το νέο φιλελεύθερος που λέμε σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το φιλελεύθερος για εκείνη την εποχή σημαίνει ότι υπάρχουν, αναγνωρίζονται στον πολίτη κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα από το κράτος και μάλιστα το κράτος είναι υποχρεωμένο να τα περιφρουρήσει. Όχι απλώς να του τα αναγνωρίσει, αλλά να δημιουργήσει το πλαίσιο που αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Και βέβαια να πούμε ότι μέσα στις συνθήκες της Επανάστασης κανένα από τα συντάγματα δεν εφαρμόστηκε. Ενώ υπήρξε όλη η προδιάθεση και αν θέλετε συγκροτήθηκε η πολιτιακή σκέψη, αυτό σήμαινε ότι οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες ούτε φυσικά για τα πρώτα δύο συντάγματα, αλλά ούτε και για τις Τριζίνες, όταν πλέον κρινόταν ουσιαστικά η τύχη, τα σύνορα αν θέλετε και η μορφή του κράτους που θα γεννιόταν και σε αυτό ουσιαστικά ζούμε και εμείς σήμερα. Να αναγνωρίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό που για μας είναι αυτονόητο, η έννοια της πατρίδας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν πατρίδα με την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα, έδωσαν όμως όλο τους το είναι προκειμένου εμείς να την έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Οφείλω θερμές ευχαριστίες για την πρόσκληση, την τιμητική, σε όλους εσάς που είστε εδώ, και στον Νίκο τον Μπουμπάρη για αυτήν την εξαιρετικά τυφασευμένη, συγκροτημένη παρουσίαση της συνταγματικής ιστορίας της Επανάστασης και μετέπειτα. Και ξέρετε, όλα αυτά συντελέστηκαν εδώ. Δηλαδή, έχει σημασία να δούμε αυτόν τον κόσμο που ο Ελίτης ονόμασε αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο Μέγας, ισχύει για την Αργολίδα, διότι σε αυτόν τον περιορισμένο χώρο συντελέστηκαν όλα αυτά που ακούσατε, οι εθνοσυνελεύσεις, και εδώ συνδέεται αυτό το πραγματικό γεγονός με την στρατιωτική πλευρά του αγώνα. Διότι το ερώτημα, γιατί όλες οι εθνοσυνελεύσεις για παράδειγμα γίνονται σε αυτή την περιοχή. Ακούσαμε Πιάδα, Νέα Επίδαυρο σήμερα, ακούσαμε Τριζίνα, ενώ την ευρύτερη περιοχή γεωγραφικά πάντα, Άστρος, πάλι εδώ γύρω, τα κοντινά νησιά, διότι ακριβώς, ξέρετε, το μεγάλο όπλο της Επανάστασης, εκεί δηλαδή που οι Έλληνες είχαν ένα πλεονέκτημα σαφές, όχι τόσο όσον αφορά τη δύναμη πυρός ή τον όγκο και τα μεγέθη, ήταν το ναυτικό. Η ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών, η δύναμή τους δηλαδή στη θάλασσα, και η υπερίσχυσή τους έναντι του Οθωμανικού ναυτικού ήταν τέτοια που σχεδόν ήταν υποχρεωτικό να συντελούνται και οι πολιτικές διεργασίες για να είναι ασφαλείς σε αυτόν τον χώρο που θα μπορούσαν πιο εύκολα να προστατεύσουν οι ναυτικές δυνάμεις της Επανάστασης. Εάν κανείς θέλει να μελετήσει το πώς πολέμησαν οι Έλληνες στην Επανάσταση, αφού έχω αναλάβει εγώ το στρατιωτικό σκέλος, ξέρετε, παρόδο οι πολιτικοί τους νίκησαν τους στρατιωτικούς στη διάρκεια της Επανάστασης, στη διάρκεια των ανταγωνισμών μεταξύ τους, αλλά εμείς εδώ με τον Νίκο τον Κουμπάρη, τόσο καλοί φίλοι και συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα βγούμε ισοπαλία στο τέλος. Λέω λοιπόν ότι εάν θέλει να κανείς να μελετήσει το πώς πολέμησαν οι Έλληνες, θα μπορούσε να περιοριστεί στη μελέτη των στρατιωτικών συγκρούσεων στην Αργολίδα. Και όταν λέω Αργολίδα, εννοώ πάντοτε την ευρύτερη περιοχή με τα κοντινά νησιά, την Ίδρα και τις Πέτσες. Γιατί? Διότι εδώ η περιοχή αυτή πρώτον αφή στιγμής απελευθερώθηκε, θα μείνει μόνιμα
ελεύθερη, ίσως η μοναδική, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεν θα υπάρχουν δηλαδή ανακαταλήψεις της περιοχής από τις Οθωμανικές δυνάμεις κτλ. Και γιατί συντελέστηκαν τουλάχιστον 2 ή 3 από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του αγώνα, που είναι και πάρα πολύ γνωστές εξάλλου και θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Εδώ θα βρεθούν και όλοι οι γνωστοί αγωνιστές, όλοι οι πρωταγωνιστές του αγώνα θα έρθουν στο Άρχος και στο Ναύπλιο. Και ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και οι Σουλιώτες και οι Μανιάτες και η Μπουμπουλίνα. Ο μόνος που δεν θα έρθει θα είναι ο Οδυσσέας Ανδρούτσος για άλλους λόγους που δεν είναι της παρούσης. Αλλά όλα τα μεγάλα ονόματα, αν θέλετε, της Επανάστασης θα έρθουν εδώ και ταυτόχρονα κυρίως στο Ναύπλιο. Γιατί το Ναύπλιο? Γιατί ήταν η μόνη καλά οχυρωμένη περιοχή, όπως ξέρουμε, η οποία προστατεύεται τόσο από τα κανόνια του Θαλασσόπυργου, το Μπούρτζι δηλαδή, και του Παλαμιδίου. Θα γίνει το κέντρο συγκέντρωσης και το Άργος, αλλά κυρίως το Ναύπλιο, Ελλήνων από διάφορες περιοχές του ελληνισμού που θα σειρεύσουν εδώ είτε ως αγωνιστές είτε όμως και ως πρόσφυγες. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ γνωστές περιπτώσεις. Ο ήρωας ο Δημήτρης ο Μοσκονησιώτης, ο πρώτος που θα σκαρφαλώσει στο Παλαμίδι και θα το απελευθερώσει τη νύχτα της 29ης Νοεμβρίου του 1822, είναι, όπως λέει και το όνομά του, από τις Κηδονιές της Μικράς Ασίας, όπου έγιναν οι πρώτες σφαγές μαζί με αυτές της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης το 1821, και άρα θα έχουμε μεγάλο αριθμό προσφύγων που θα έρθει εδώ, διότι η περιοχή προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Εδώ επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή η περίπτωση της Πανωρέας, έτσι, της περίφημης Ψωροκόστενας, της Ψωροκόστενας, της Πανωρέας Χατζικώστα, η οποία έχει μείνει και σύμβολο της ίδιας της χώρας μας, η οποία προσέφερε το ειστέρημά της στον Έρανο που γινόταν το 1826 για τη στήριξη του Μεσολογγίου. Μάλιστα, για να τιμήσω και τον δικό μου τόπο καταγωγής, στον Άπλιο θα υπάρξει στη διάρκεια της Επανάστασης και 20 Κυπρίων, δηλαδή οι Κύπροι που θα έχουν εντοπιστεί, περίπου 1000 Κύπροι αγωνιστές που ήρθαν να πολεμήσουν εδώ στην Ελλάδα στη διάρκεια της Επανάστασης, θα τους παραχωρηθεί ένας οίκος στο Ναύπλιο για να στεγαστούν. Δηλαδή από την έναρξη του αγώνα, ήδη Μάρτιο-Απρίλιο του 1821, εδώ θα συντελεστούν πολεμικά γεγονότα τα οποία θα επιτρέψουν την απελευθέρωση μίας από τις περιοχές που, αν η ολόκληρη Πελοπόννησος είναι η ναυαρχίδα του αγώνα, εδώ σίγουρα είναι η καρδιά του αγώνα. Τώρα, πώς διαμορφώνονται οι πολεμικές συγκρούσεις, ποια είναι αν θέλετε, ο χαρακτήρας τους και πώς πολεμάνε οι Έλληνες σε αυτές, και βέβαια οι αναφορές θα είναι όλες της περιοχής μας εδώ, της Αργολίδας. Οι αδυναμίες των Ελλήνων. Όπως ξέρουμε, υπόθηκε και στο εισαγωγική ομιλία ότι χωρίς οργανωμένο στρατό, ακούστηκε αυτή η έκφραση, και πράγματι είναι αλήθεια. Δηλαδή οι περισσότεροι αγωνιστές βρέθηκαν ακόμα και άοπλοι να συμμετέχουν στα μπουλούκια που ήταν αρχικά, κλήθηκαν να πολεμήσουν. Η εκπαίδευσή τους ανύπαρκτη. Αν εξαιρέσει κανείς τους Σουλιώτες, τους Μανιάτες εδώ στην Πελοπόννησο, τους κλέφτες αν θέλετε με κάποια πολεμική στρατιωτική παράδοση, αλλά όχι ενός οργανωμένου στρατού, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποιος στρατός που θα μπορούσε να αναλάβει σοβαρά την αντιπαράθεσή του με τις Οθωμανικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά θα γίνει η Επανάσταση, στηριγμένη και σε αυτό που ανέφερα νωρίτερα, τον παράγοντα, δηλαδή το ναυτικό. Εκεί υπήρχε εμπειρία πολεμική απέναντι στους κουρσάρους της Μεσογείου και τα πλοία ήταν εξοπλισμένα. Μάλιστα, πριν από την Επανάσταση θα υπάρξει και συνειδητή και συγκεκριμένη προετοιμασία εξοπλισμού, αλλά και εξ αρχής προετοιμασία πλοίων για να ανταυπήγηση πλοίων για την Επανάσταση. Μπουμπουλίνα, για παράδειγμα, ξόδεψε ένα αμύθιτο ποσό για να ναυπηγηθεί ο περίφημος Αγαμέμνων, που ήταν το μεγαλύτερο πλοίο της Επανάστασης, και αυτό ήταν αυτό το πλοίο δηλαδή με τα 18 κανόνια, το οποίο θα συμβάλλει στους αποκλεισμούς των Οθωμανικών φρουρίων
στα οποία είχαν καταφύγει οι Οθωμανοί τους πρώτους μήνες της Επανάστασης. Η Επανάσταση προκάλεσε, κατά έναν έτσι ίσως και περίεργο λόγο, τέτοιο πανικό με την έκρηξή της στους Τούρκους της Πελοποννήσου, που τις υποχρέωσε να κλειστούν στα κάστρα. Επομένως, ο πόλεμος αποκτά, στην αρχή του τουλάχιστον, τον χαρακτήρα της πολιορκίας οχυρωμένων θέσεων. Οπότε έχουμε στη Μεθόνη, στην Κορώνη, στο Νεόκαστρο, στην Πύλο δηλαδή, εδώ στον Άπλιο, στην Πάτρα, στη Μονεβασιά, στον Ακροκόρινθο, και βέβαια στην Τριπολιτσά, στο κέντρο το διοικητικό τότε, πολιορκίες των Ελλήνων, οι οποίες όμως με τι μέσα γίνονταν. Υπηκό δεν υπήρχε, επομένως οι Έλληνες που πολεμούσαν, για να αναφερθούμε εδώ στην δική μας περίπτωση της πολιορκίας του ναυπλίου, το Άργος απελευθερώνεται σχετικά εύκολα. Οι Οθωμανοί πανικοβάλλονται από κάποιους τυχαίους μάλλον πυροβολισμούς και το εγκατολείπουν άρον-άρον. Όταν αντιλαμβάνονται ότι δεν κινδύνευαν από κάποιες σοβαρές δυνάμεις, προσπαθούν να επιστρέψουν. Οι Έλληνες όμως οργανώνονται και τους χτυπούν στη Δαλαμανάρα, οπότε τους υποχρεώνουν με πολύ πεσμένο ηθικό, είναι αλήθεια, ευτυχώς για την ελληνική πλευρά οι Τούρκοι, να κλειστούν στο κάστρο του ναυπλίου. Οπότε ξεκινάει ήδη από τον Απρίλιο του 1921 η πολιορκία του οχυρωμένου ναυπλίου. Με τι δυνάμεις να πολιορκήσεις ένα κάστρο? Πυροβολικό, εκτός από τα κανόνια του ναυτικού, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν και, ακόμα και αν καταλάμβαναν κάποια κανόνια, δεν υπήρχαν και εκπαιδευμένοι πυροβολητές. Και κάποιοι φιλέλληνες που φιλοτιμήθηκαν να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες στο πυροβολικό, οι ιστορίες που μπορεί να διαβάσει κανείς είναι απίστευτες. Κάποιοι αποδείχθηκαν απατεώνες που κατέστρεψαν τα κανόνια, άλλοι με περιχρά αποτελέσματα, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησαν να συγκροτήσουν το πρώτο πυροβολικό. Αλλά χωρίς πυροβολικό, χωρίς υπηκό να αντιμετωπίζει τις εξόδους του εχθρικού υπηκού, χωρίς άλλο εξοπλισμό για να εκπορθήσεις έναν μια οχυρωμένη θέση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις. Οπότε πώς γινόταν? Με τον αποκλεισμό του κάστρου και την υποχρέωση του αντιπάλου να παραδοθεί, να συνθηκολογήσει λόγω της πείνας κυρίως. Αυτό έγινε και στο ναύπλιο, αλλά προσέξτε, είναι μια πολιορκία που θα κρατήσει από τον Απρίλιο του 1921 ως την 1η Δεκεμβρίου ουσιαστικά του 1822. Πόσους μήνες δηλαδή, πεισματώδους αγώνα, και αυτό είναι ένα στοιχείο έτσι που όσο περισσότερο μελετάω και ο ίδιος την Επανάσταση του 1921, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Το πείσμα, η αντοχή που επέδειξαν οι Έλληνες αγωνιστές, παρά τα όποια προβλήματα, τις αντιθέσεις, τις ελλείψεις, τα δυναμίες, το λένε και οι φιλέλληνες οι οποίοι καταγράφουν τις μαρτυρίες τους, λένε το πόσο τους εντυπωσίαζε αυτό το στοιχείο, το πόσο ανθεκτικός είναι ο Έλληνας αγωνιστής. Δηλαδή αντέχει να μείνει μέρες χωρίς φαγητό. Αντέχει να περπατάει για μέρες και νύχτες. Η ταχύτητά τους, λέει, εμείς δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε. Όταν πιάνανε την τρεχάλα και με το όπλο στο χέρι και με το γιαταγάνι, ήταν αδύνατο να τους προλάβεις. Αυτά τα στοιχεία αυτού του το πόσο σκληραγωγημένοι ήταν οι Έλληνες αγωνιστές, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Ίσα-ίσα που έχει σημασία να το δείχνουμε και μόνο ή να το καταδεικνύουμε και μόνο, δηλαδή η πολύμηνη αυτή πολιορκία και το πείσμα με πολύ αντίξωες συνθήκες να πέσει το ναύπλιο, καταδεικνύει το πώς εξελίχθηκε και ο αγώνας συνολικά με αυτό το πείσμα, με αυτή την πίστη στο δίκιο του αγώνα και το απαράμιλο θάρρος. Στη διάρκεια αυτή της πολιορκίας πάρα πολλές φορές θα εξέλθουν οι πολιορκημένοι και θα σκορπίσουν σε επαναστάτες οι οποίοι δεν είχαν την προετοιμασία να αμυνθούν, για παράδειγμα, σε ανοιχτούς χώρους. Θα δοκιμαστεί εδώ και η τακτική του πολέμου του συστάδιν, δηλαδή σε ανοιχτό πεδίο. Μάλιστα οι φιλέλληνες που είχαν συγκροτήσει και τα πρώτα σώματα του τακτικού στρατού θα επιμείνουν και θα το επιβάλλουν να γίνει επίθεση στο ναύπλιο το Δεκέμβριο του 1821. Θα αποτύχει παταγωγός. Δηλαδή ήταν αδύνατον οι Έλληνες τόσο σύντομα να αποκτήσουν αυτή τη στρατιωτική προετοιμασία και εμπειρία, έτσι ώστε να αντιπαρατεθούν σε έναν σαφώς καλύτερα οργανωμένο από πλευράς τακτικής στρατό. Βέβαια είναι και άλλη συγκυρία ότι έπρεπε να μπουν και τα πλοία στον κόλπο του ναυπλίου,
στο λιμάνι του ναυπλίου. Έλα όμως που πρέπει να φυσήξει ο αέρας, δεν ήταν τότε ατμοκίνητα τα πλοία. Δεν φύσηξε ο ευνοϊκός άνεμος έτσι ώστε να φέρει τα πλοία προς το λιμάνι, τα οποία θα κανονιοβολούσαν την πόλη. Αυτό ήταν το πυροβολικό. Και βέβαια η έξοδος του Οθωμανικού υπηκού δεν είχε αντίπαλο σε ανοιχτό πεδίο. Οπότε εδώ σημειώνεται μία από τις μεγάλες αποτυχίες σε επίπεδο στρατιωτικής τακτικής, δηλαδή να πολεμάνε οι Έλληνες σε ανοιχτό πεδίο και εκτεθειμένοι στα πυρά του εχθρού. Αυτό ήταν ένα από τα πολλά τέτοια μαθήματα, ενώ η τακτική, όπως θα δούμε στο άλλο μεγάλο παράδειγμα στη διάρκεια της Επανάστασης, αυτό του κλεφτοπολέμου, που δεν είναι άλλο από τα δερβενάκια, είδαμε και όλοι γνωρίζουμε πόσο απέδωσε. Την ίδια περίοδο, στην αρχή κιόλας της Επανάστασης, έχουμε ένα από τα πολλά παραδείγματα στη διάρκεια του αγώνα αυτού που λέω της αυτοθυσίας και της άγνοιας κινδύνου που είχαν πολλές φορές οι αγωνιστές. Είναι το παράδειγμα της αντίστασης εδώ έξω από το Άργος των Ξεριά, δεν είναι πολύ γνωστό. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, ο Χουρσίτ που ήταν ο Πασάς της Πελοποννήσου ήταν επικεφαλής των Οθωμανικών στρατιωτικών δυνάμεων που πολεμούσαν τον Αλή Πασά στα Γιάννενα. Επομένως, μεγάλο μέρος του στρατού βρισκόταν εκεί. Ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία για να ξεσπάσει εδώ η Επανάσταση και για αυτόν τον λόγο. Βέβαια, ο Χουρσίτ δεν θα άφηνε ούτε τα καθήκοντά του, πολύ περισσότερο το χαρέμι του, απροστάτευτο και στο έλεος των Ελλήνων επαναστατών. Οπότε έκανε δύο κινήσεις. Τη μία, να αναλάβει ο αντικαταστάτης του να καλέσει και να κρατήσει σε ομοιρία τους προκρήτους και τους αρχιερείς στην Τρίπολη, προκειμένου έχοντας αυτούς ως ομοίρους να μην προβούν οι Έλληνες στην Επανάσταση, στο απανεννοημένο αυτό βήμα. Κάνω εδώ μια παρένθεση για να πω ότι από εδώ ο Μητροπολίτης Άργους και Ναυπλίου, ο Γρηγόριος Δεύτερος, Καλαμαράς, θα είναι από αυτούς οι οποίοι, γνωρίζοντας τι τύχη τον περίμενε, μαζί με άλλους βεβαίως, αρχιερείς και προκρήτους, θα πάνε. Είναι ένα από τα στοιχεία έτσι, αυτά της αυτοθυσίας, εδώ με βέβαια έντονο το κομμάτι της χριστιανικής πίστης και της θυσιαστικής αυτής παράδοσης. Θα βρεθεί στην Τριπολισσά και θα χάσει και τη ζωή του από τις κακουχίες, τον τύφο, τις ταλαιπωρίες μέσα στα μπουντρούμια εκεί, λίγο πριν μάλιστα δυστυχώς την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς από τους επαναστάτες. Η δεύτερη κίνηση που θα κάνει ο Χουρσίτ είναι να στείλει βέβαια στρατό. Οπότε αναλαμβάνει ο Κεχαγιάμπεϊς, είναι ο τίτλος του Μουσταφά το όνομά του, αλλά έμεινε ως Κεχαγιάμπεϊς στα γραπτά των απομνημονευματογράφων. Εν πάση περιπτώσει έρχεται εδώ με ισχυρό στρατό, ο οποίος περνάει σαν σύμφωνος από την Πάτρα, καταστρέφει Καλάβρητα, Αίγιο, λύνει την πολιορκία του Ακροκορίνθου, φτάνει και εδώ και θα χτυπήσει τους επαναστάτες που είχαν αρχίσει να πολιορκούν τον Ναύπλιο και θα έρθει να καταλάβει και να καταστρέψει το Άργος. Οι αγωνιστές αποφασίζουν να αντισταθούν στο Ξεριά, το Ξεροπόταμο αυτό που λέει και το όνομά του, που όλοι γνωρίζουμε βρίσκεται στην είσοδο της πόλης. Αυτό είναι εκεί που να αντισταθείς. Όλοι νομίζω εδώ οι παρόντες έτσι έχετε μια εικόνα του χώρου αυτού. Δηλαδή πραγματικά βάλτε το σαν εικόνα. Πού να αντισταθείς εκεί. Και όμως θα στήσουν πρόχειρα τα μπούρια και θα δοκιμάσουν να αντισταθούν. Αυτό το στοιχείο είναι επίσης που κάνει τον αγώνα αυτό αξιοθαύμαστο. Δηλαδή πώς στέκεσαι εκεί να αντιμετωπίσεις 8.000 στρατό μαζί με υπηκό. Που είναι σίγουρο ότι θα σε υπερφαλαγγίσει και πέρα από την ισχύ πυρός, πέρα από την τακτική, πέρα από όλα αυτά. Και όμως θα καθίσουν εκεί, εδώ η Μπουμπουλίνα θα δώσει ένα από τα αγόρια της στον αγώνα, θα πέσει νεκρός ο Γιάννουζας, Γιάννος Γιάννουζας, ένας από τους γιους της Μπουμπουλίνας, και θα πει την περίφημη φράση «Χαλάλη ο γιος μου, τουλάχιστον κρατήσαμε το Άργος, δεν θα κρατηθεί σε αυτή τη φάση». Οι Τούρκοι δεν θα ενδιαφερθούν να το καταλάβουν και να το κρατήσουν σε εκείνη τη φάση, θα μείνει ελεύθερο το Άργος και με την αντίσταση των Ελλήνων που θα συνεχιστεί και στο μοναστήρι της Παναγίας όπως γνωρίζουμε και αλλού. Όλα αυτά τα παραδείγματα
μας βοηθά να καταλάβουμε πώς πολέμησαν οι Έλληνες και ποιο ήταν αυτό που τελικά τους έκανε να καταφέρουν σημαντικές νίκες, με πιο εύλωτο νομίζω το παράδειγμα των Δερβενακίων, στο οποίο αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λόγια, όχι για την ίδια τη μάχη. Όλοι ξέρουμε ότι εκεί κατάφερε ο Κολοκοτρώνης να εγκλωβίσει την ισχυρή στρατιά του Τράμαλη και να την εκμηδενήσει. Αυτό ισχύει σχηματικά, αλλά για να φτάσει εκεί έπρεπε να συμβούν διάφορα άλλα γεγονότα, τα οποία επέτρεψαν στο να επιτύχει αυτός ο σχεδιασμός, που δεν είναι καθόλου εύκολος και ούτε αυτονόητος. Πρώτα-πρώτα εφάρμοσε την τακτική της καμένης γης. Δηλαδή όλη η σοδειά, όλα τα αποθέματα, όλες οι αποθήκες έπρεπε να καταστραφούν, έτσι ώστε αυτός ο τεράστιος στρατός να μην έχει πόρους για να μπορέσει να συντηρηθεί. Θα μου πείτε, γιατί δεν σηκώνεται να φύγει? Αυτή ήταν η άλλη πλευρά. Για να εμποδιστεί να φύγει, κάποιος έπρεπε να αντισταθεί. Πάλι κάτι που δεν είναι αυτονόητο. Ποιος θα αντιστεκόταν και ποιος ήταν ο κατάλληλος χώρος να γίνει αντιταχθεί ο ελληνικός στρατός, ο επαναστατικός στους Τούρκους? Το κάστρο του Άργους. Σε αυτό το χώρο που δεν ήταν και τώρα ακόμα δεν είναι ο πλέον ασφαλής και ο πιο βέβαιος για να αντιτάξει κανείς αντίσταση σε μεγάλο και οργανωμένο στρατό με πυροβολικό και όλα τα μέσα, εκεί μερικές εκατοντάδες Έλληνες και ονόματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να υπάρξει κάποια πινακίδα εκεί, κάτι όπως και στα Δερβενάκια και σε άλλα μέρη και στους Μήλους, σε όλες αυτές τις τοποθεσίες να υπάρχουν έτσι κάποιες πινακίδες με πληροφορίες ιστορικές, έτσι. Ποιος ξέρει για παράδειγμα τον Αντώνη Κουμουστιώτη, τον Ζαχαρόπουλο, τον Μπαρμπιτσιώτη? Αυτοί επικεφαλής με διαταγή του Κολοκοτρώνη θα κλειστούν στο κάστρο Λάρισα του Άργους, στη συνέχεια θα ενισχυθούν και από άλλους και ο Δημήτρης Ψηλάντης θα βρεθεί εκεί, μια από τις ευγενέστερες και πιο ανιδιοτελείς μορφές του αγώνα, και θα κρατήσουν επί 10 μέρες τις επιθέσεις των Τούρκων. Δηλαδή λέμε για τα Δερβενάκια ότι τους έκλεισαν και τους πολέμησαν από τα μπούρια και ήταν πολύ έξυπνοι και φυείς τακτικοί. Πράγματι αυτό ισχύει. Αλλά πρώτα κάποιοι έπρεπε να καθίσουν εκεί στο κάστρο Λάρισα του Άρους και να κρατήσουν 10 μέρες. Και προσέξτε, το κάστρο πάνω δεν έχει νερό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που πρέπει κανείς να εξετάζει όταν μιλάει για πολεμικές συγκρούσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έμειναν εκεί διψασμένοι και πεινασμένοι και βγήκαν με ηρωικές εξόδους και μάλιστα όχι χωρίς θύματα. Σε μία από αυτές, μόνο σε μία από αυτές τις συγκρούσεις, η ελληνική πλευρά είχε 200 νεκρούς. Πολύ μεγάλος αριθμός, ειδικά όταν τον παραδέχονται οι ελληνικές πηγές. Γιατί συνήθως μετριάζουμε τις δικές μας απώλειες και αυξάνουμε τον άλλον. Όταν λοιπόν οι ελληνικές πηγές λένε είχαμε 200 νεκρούς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια πραγματική καταστροφή και το έχουμε και από τουρκικές πηγές. Από βέβαια και αυτή από την πλευρά τους τα διωγγώνουν και λένε πως εκεί τους έχει πιάσει έναν Ιουσούφ που κάνει μια. Αυτός ήταν από τον Ναύπλιο, κλεισμένο στον Ναύπλιο και στην Πολιορκία. Γράφει μια αναφορά, ήταν διοικητικός υπάλληλος του Οθωμανικού κράτους, λέει το ποτάμι, το αίμα λέει των νεκρών Ελλήνων ήταν σαν ένα χωράφι με τουλίπες, τον πιάνει και μια ποιητική έκφραση, έτσι, έξαρση για να περιγράψει το πως έσφαξαν τους Έλληνες σε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Σημασία έχει ότι ο στρατός του Δράμαλη θα εγκλωβιστεί στην Αργολίδα χωρίς φαγητό, χωρίς νερό και θα υποχρεωθεί να περάσει από το δυσκολότερο σημείο, όπου εκεί πάλι οι Έλληνες επαναστάτες θα κρατήσουν τις θέσεις τους, δεν θα σκορπίσουν όπως είχαν σκορπίσει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας όταν κατέβαινε η στρατιά του Δράμαλη, και όχι μόνο θα κρατήσουν τις θέσεις τους αλλά κυριολεκτικά θα κατατροπώσουν αυτή την τεράστια στρατιά. Έπρεπε όμως να προηγηθούν όλες αυτές οι ενέργειες, στις οποίες η Αργολίδα δεν είναι εύκολο να κάψει τη σοδειά σου, έτσι. Θέλω να πω ότι η Αργολίδα και υπέφερε και πρόσφερε και μάτωσε. Όλα αυτά πρέπει να τα λίγο συνειδητοποιούμε τι σημαίνουν και ότι σοδειά. Σημαίνει ούτε εγώ έχω να φάω, έτσι. Γιατί πολλές φορές και εμείς ιστορικοί δεν μας λείπει το στοιχείο της συνέστησης, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και όμως το έκαναν αυτό, έτσι. Και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο που έτσι έχω επιλέξει, που είναι επίσης εμβληματικό, είναι η μάχη στους Μήλους.
Η μάχη στους Μήλους γιατί? Γιατί αυτή κυριολεκτικά σώζει την Επανάσταση. Εάν περνούσαν από εκεί οι άντρες του Ιμπραήμ, έχουμε πια τον Ιμπραήμ από τον Φεβρουάριο του 25 στην Πελοπόννησο, τώρα είμαστε τον Ιούνιο του 25, από παντού έχει περάσει και έχει σαρώσει ο Ιμπραήμ, δεν έχει καταφέρει να τον σταματήσει κανείς, έχει σκοτωθεί ο Παπαφλέσσας ηρωικά στο Μανιάκι, ο Κολοκοτρώνης έχει υποστεί ακόμα και ήττες έτσι που δεν ήταν αναμενόμενες, στα Τρίκορφα και αλλού. Μένει λοιπόν το ναύπλιο ουσιαστικά. Οι Μήλοι πάλι όλοι τους γνωρίζουμε, πάλι τι θέση είναι αυτή για να αμυνθεί κανείς. Πέρασε ο Δεριγνή, ο γνωστός Γάλλος ναύαρχος. Είναι ένα υπέροχο απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Είναι καλό που διδάσκεται στα σχολεία. Και του λέει, καλά, τι θέσεις είναι αυτές, λέει στον Μακρυγιάννη. Και ο Μακρυγιάννης του λέει το γνωστό, μας τρώνε και από εμάς, αλλά μένει και μαγιά και πάντα ο Θεός έτσι φροντίζει αυτό και εμείς στις θέσεις τις αδύνατες θα νικήσουμε. Και λέει το περίφημο Τρεμπιέν, ο Γάλλος ο ναύαρχος, να θυμηθούμε πάλι σήμερα που είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας στα γαλλικά. Και οι Έλληνες επαναστάτες λέγαν πολλά γαλλικά στους αντιπάλους, το ξέρουμε αυτό, ειδικά ο Καραϊσκάκης. Με αυτά λοιπόν τον σχεδιασμό στις αδύνατες αυτές θέσεις, αλλά προσέξτε, επειδή είναι λώδης η περιοχή, τι αποδυναμώθηκε? Το Αιγυπτιακό υπηκό, που ήταν από τα ισχυρά όπλα των Αιγυπτίων. Ξέρετε, τα αραβικά άλογα είναι και από τα πιο καλή ράτσα. Λοιπόν, αποδυναμώνεται έτσι το Αιγυπτιακό υπηκό και επιτρέπει, έστω και σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες, όπως τις λέει ο Μακρυγιάννης, να αντιταχθεί άμυνα. Και πάλι πυροβολικό, έχοντας πλάτη δηλαδή, τις πλάτες τους, το ναυτικό των Ελλήνων, που παραμένει έτσι, παρά τις δυσκολίες και την κρίση που έχει υπάρξει στην εξαγωγή του αγώνα. Γίνεται λοιπόν αυτή η μάχη και είναι νικηφόρα. Είναι καθοριστικό το αποτέλεσμα αυτής της μάχης, δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, έχει σημασία όμως να δούμε και κάτι άλλο, ότι εδώ θα πολεμήσουν Έλληνες σχεδόν από κάθε πλευρά του Ελληνισμού. Υπάρχει και ένα σώμα κριτικών, για παράδειγμα, που πολεμάει. Ενώ στους νεκρούς πάλι, που είναι ελάχιστοι από πλευράς Ελλήνων, είναι 4 ή 5, αν πιστέψουμε τις ελληνικές πηγές φυσικά, θα υπάρχει και ένας Κύπριος τον οποίο μνημονεύει ο Μακρυγιάννης για τη γενναιότητά του. Αυτό δείχνει ακριβώς έτσι, αυτή την πανστρατιά, αν θέλετε, πως αυτή η περιοχή εδώ, αποτελώντας την καρδιά της Επανάστασης, ήταν σημαντική να κρατηθεί, όχι γιατί ήταν μια τυχαία, μια απλή περιοχή, αλλά για εθνικούς λόγους κρατούσε το σύνολο της Επανάστασης. Εδώ ήταν η κυβέρνηση, εδώ ήταν οι τελευταίες περιοχές που μπορούσαν να κρατήσουν την ιδέα μιας κυριαρχίας εθνικής, η οποία προοπτικά θα έδινε και την κυριαρχία την κρατική. Οπότε, συνοψίζοντας, νομίζω επιβεβαιώνεται από αυτά τα στοιχεία, γνωστά τα περισσότερα, ότι η Αργολίδα είναι μία από τις ελάχιστες αδιάλειπτα ελεύθερες περιοχές όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οπότε θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα ασφαλές παρατηρητήριο για τη μελέτη και κατανόηση της Επανάστασης, αλλά και ο τόπος που διαδραμάτισε τον κεντρικότερο ρόλο σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.